σου να έρθουν. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι στο ραδιοθάλαμο. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε σε τέτοιες εκθέσεις. Κάποια στιγμή του χρόνου, αν σας δοθεί η ευκαιρία, αυτή είναι η αγωνιζόμενη. Έτυχε να μην πάω αυτό το Κυριακό, ότι είχα τη ρητορική στην ηλικία, όχι ήμουν απειγμένος, αλλά γενικώς είναι πολύ αξιέπαινε αυτή. Και η συγκεκριμένη προσπάθεια εννοώ. Αλλά και γενικά αυτές οι προσπάθειες, εμείς αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Θέλουμε μια Ελλάδα εξαγωγική, θέλουμε μια Ελλάδα ανταγωνιστική, θέλουμε μια Ελλάδα παραγωγική. Θέλουμε μια Ελλάδα των ανθρώπων που έχουν όραμα για το μέλλον, που κοπιάζουν, που υδρώνουν, που βάζουν στόχους, που είναι υπεύθυνοι. Αυτή είναι η Ελλάδα, θέλουμε. Ναι. Και βλέπω όμως, για να κάνω και τις παρατηρήσεις μου, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι δεν έχει η Νέα Δημοκρατία εκείνη την επαφή με τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Τους εργαζόμενους. Δηλαδή, εμφανίζεται με αλφα-γιώτα η Νέα Δημοκρατία να είναι μόνο, ας πούμε, αυτό που λένε οι αντίπαλοι σας, μόνο των επιχειρηματιών. Μα οι επιχειρηματίες είναι μαζί με τους εργαζόμενους δίπλα-δίπλα. Θέλω. Μήπως πρέπει να τονίσετε λίγο παραπάνω την επαφή σας με τους εργαζόμενους. Ναι. Σε αυτόν τον τομέα της προπαγάνδας έχουμε χάσει, έχετε δίκιο. Και μπορεί να νομίζουν οι εργαζόμενοι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που αφορά μόνο στον επιχειρηματία, που του δίνει τη δουλειά. Αυτό όμως είναι τελείως ψευδές. Είναι ψευδές για δύο λόγους. Πρώτον, διότι αν δεν μπορεί ο επιχειρηματίας να επιβιώσει, δεν έχει εργαζόμενος δουλειά. Έτσι δουλεύει ο καπιταλισμός. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει μια επιχείρηση να βγαίνει για να μπορεί και να πληρώνει τους εργαζομένους και να τους δίνει και καλύτερους μισθούς και να προσλαμβάνει και άλλους εργαζομένους. Αλλά δεύτερον και κυριότερον, κύριε Πρωτοσάλτε, όλη η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όπως είχε ξεκινήσει το 2014 και ψηφιστεί σε νόμους, εάν συνεχιζότανε, σήμερα θα είχε οδηγήσει σε πολύ υψηλότερους μισθούς και σε πολύ υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα στον εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα. Γιατί? Είχαμε συνδέσει με τον νόμο Βρούτσι την αύξηση του βασικού μισθού με την αύξηση του ΑΕΠ. Το ΑΕΠ προβλεπόταν να έχει αυξηθεί την τριετία αυτή περίπου 12-13%. Δεν θα είχαμε βάλει αύξηση ασφαλιστικών εισφορών που έβαλε αντίστοιχα ο Τσίπρας, ούτε μείωση του αφορολογίου του που έβαλε αντίστοιχα ο Τσίπρας, ούτε αύξηση του ΦΠΑ που έβαλε αντίστοιχα ο Τσίπρας. Άρα, αν δεν είχε γίνει όλο αυτό με την πρώτη φορά αριστερά, σήμερα θα είχαν εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα μεγαλύτερο βασικό μισθό, μικρότερες εισφορές, λιγότερους βόρους. Άρα μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Είναι τόσο απλό. Δεν είναι καλό να κάνει κανείς πειράματα, ούτε είμαι στην άποψη αυτά τα βαρουφακικά, της βαρουφακικής αντιλήψεως κτλ. Ούτε όλα των Σιριζέων και του Τσίπρα, αυτά τα σχέδια που είχαν το 2015. Αλλά εάν δοκιμάζαμε έναν μήνα, μόνο για ένα μήνα, να πάρουμε τον μεικτό μας μισθό, όπως να το πάρουμε εμείς τον μεικτό μας μισθό, και να ξεκινήσουμε εμείς και όχι η επιχείρησή μας, η οργανωμένη μας επιχείρηση, να πληρώνει τα συμπαραμαρτούντα, για να δούμε δηλαδή πόσο είναι ο μισθός μας, ο μεικτός μισθός, με την εργοδοτική εισφορά, με τη δική μας εισφορά, και τέλος τι μας μένει. Στο τέλος, αν δηλαδή ξεκινούσαμε να πληρώσουμε ΙΚΑ, ΣΥΚΑ, ΜΥΚΑ, ΕΦΚΕΣ, ΜΕΦΚΕΣ, όπως τα λένε όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τους φόρους, τις εισφορές, τα διαόλια και τα τριβόλια, για να δούμε δηλαδή τι στο τέλος μένει, αν. Για να έρθω να υπαληθέψω αυτό που λέτε εσείς. Σου μιλάω μεγάλη ειλικρινή. Εγώ είχα την τύχη, την ατυχία, όπως θέλεις πες το, να ξεκινήσω επιχείρηση από πολύ μικρός. Διότι όταν έχασα τους γονείς μου, ήμουνα 18 χρονών. Τα 19 μου χρόνια διοικώ επιχειρήσεις. Και ιδρύω επιχειρήσεις, κλείνω επιχειρήσεις, ανοίγω άλλες επιχειρήσεις, κάνω αυτό που κάνω κάποιος στην επιχειρηματική του ζωή. Έχω ζήσει λοιπόν όλη την πορεία ενός επιχειρηματία σε αυτή τη χώρα. Θέλω να με πιστεύσει το που θα σου πω και δεν θέλω να το θεωρήσεις κάποιο είδους λεκτική ρητορία. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε δίπλα στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου να φτιάξουμε και ένα μνημείο για τον άγνωστο επιχειρηματία. Διότι το να κάνεις επιχείρηση σε αυτή τη χώρα είναι ένα μικρό δείγμα ηρωισμού. Κάνεις επιχείρηση, δεν ξέρεις τι φόρους θα πληρώσεις, τι ασφαλιστικές φόρους θα πληρώσεις, πότε θα είναι ανοιχτοί οι δρόμοι κλειστοί για να έρθει ο πελάτης να ψωνίσει το μαγαζί σου, αν θα σου σπάσουν ή όχι αναρχικοί, πώς θα πας στην εφορία να θεωρήσεις βιβλία όταν θεωρήσαμε βιβλία, αν θα σου κάνουν έλεγχο, αν πρέπει να λαδώσεις, πρέπει να λαδώσεις, ενώ είσαι απολύτως τέλειος, διότι έτσι δούλευε το σύστημα επί σειρά ετών. Ποια έξοδα, αν σου κάνουν έλεγχο, ποια έξοδα σου αναγνωρίσει η εφορία και ποια έξοδα δεν θα σου αναγνωρίσει η εφορία. Τι δικαίωμα μου έλεγχο να σου διαγράψει τα μισά έξοδα από το που βάζει μέσα. Αν θα σου πληρωθεί επιταγή που θα είναι μεταχρονολογημένη, που υποτίθεται απαγορεύεται, αλλά η αγορά δουλεύει μόνο μεταχρονολογημένη. Κτλ. Το να κάνεις επιχείρηση σε αυτή τη χώρα είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ναι. Για ποιο λόγο? Δηλαδή φτιαχτεί ένα ολόκληρο σύστημα και μια ολόκληρη κουλτούρα, εγώ λέω κυρίως με δεκαετία του 80 και μετά, που στην ουσία είναι εχθρική προς το επιχείρημα. Καλείται η Νέα Δημοκρατία τώρα, αυτά τα ξέρουμε. Ναι. Καλείται η Νέα Δημοκρατία αυτό να το σε χρόνο ντετέ που λέμε, στην κατομιλουμένη, λοιπόν, τώρα δηλαδή. Εγώ στη ζωή και στην πολιτική με γενικά. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ραλιστής. Αυτόματα πράγματα και αλλαγές σε χρόνο ντετέ στη ζωή και στην ιστορία δεν γίνονται. Όμως δεν είναι σε χρόνο ντετέ. Γιατί πιστεύω, αυτό πιστεύω.
γιατί αγωνίζομαι να πάρει ο Μητσοτάκης μεγάλη νίκη και να μπορέσει να έχει μια τετραετία μπροστά του και να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και να κρυθεί και αυτός όπως όλοι, αν θα εφαρμόσει αυτά που λέει. Πιστεύω ότι η κοινωνία μας μέσα από το πείραμα της πρώτης φοράς αριστεράς, βία, επώδυνα, με μεγάλο κόστος, με διχασμό, αλλά με όλα αυτά μαζί, ορίμασε γρηγορότερα από το συνήθι ρυθμό. Και έχουμε σήμερα για πρώτη φορά μια κοινωνία που αρχίζει και καταλαβαίνει ότι να ονειρευόμαστε ότι όλοι θα πούμε στο δημόσιο δεν βγαίνει. Που καταλαβαίνει ότι να βρίζουμε τον καθένα που φέρνει μια επένδυση δεν βγαίνει. Ότι να φωνάζουμε για κάθε επιχείρηση που πηγαίνει καλά και τη φθονούμε δεν βγαίνει. Αυτό είχαμε δεκαετίες στην Ελλάδα να το έχουμε σαν συλλογική συνείδηση. Εάν αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός το αξιοποιήσει, και εγώ πιστεύω ότι θα το αξιοποιήσει. Αυτή είναι η δική μου πεποίθηση. Θα κρυθεί και η δική μου, και εγώ κρίνομαι. Δεν είναι. Όλοι κρινόμαστε. Φυσικά. Λοιπόν, αν το αξιοποιήσει, που θα το αξιοποιήσει, σας λέω εγώ, τότε θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Όχι πια σε χρόνο τετέ, όπως λες εσύ. Αξιοποιώντας την ορίμανση του προηγούμενου χρόνου. Δηλαδή και ο προηγούμενος χρόνος μετράει. Γι' αυτό δεν είναι τετέ. Άντε να έλεγες αυτά που λέμε τώρα στην Ελλάδα, πριν 5 χρόνια, Άρη. Θα κλείνει μισή το ραδιόφωνο. Αυτό θα γινόταν. Ναι. Τώρα είστε, όλο αυτό θα γίνει σε ένα πλαίσιο λιτής αυθονίας ή ολιγαρχούς αυθονίας. Ολιγαρχούς αυθονίας, ναι. Μισό λεπτό τώρα. Αν πάμε στα βιβλιοπωλεία, εγώ πληκτολόγησα το βιβλίο για να δούμε. Ο κύριος Σερζ Λατούς έγραψε το βιβλίο με τον τίτλο «Λιτή αυθονία». Ναι. Ο κειμενογράφος το μετέφερε και το πήρε. Του δίνει τη λιτότητα, γι' αυτό το κόψε. Ναι, αλλά εδώ σήμερα ο Γιώργος Παπαχρήστος. Έχουν σημασία οι λέξεις. Απευθύνθηκε στον κύριο Μπαμπινιώτη. Ναι. Και του λέει, ζήτησε τη διαφορά της λέξης λιτός με το ολιγαρκής. Λιτός είναι αυτός ο οποίος δεν αναζητεί την πολυτέλεια και διαθέτει προς το ζήν το απολύτως απαραίτητο. Τα απολύτως απαραίτητα. Ο λιτός έχει ένα πολύ θετικό πρόσημο, καθώς μπορεί να είναι πλούσιος, να διαθέτει ένα φθονή αγαθά, αλλά εκ παραλλήλου διαθέτει μέτρο στη ζωή του, το οποίο του επιβάλλει να μην διαβιεί προκλητικά. Ο ολιγαρκής αντιθέτως είναι εκείνος ο οποίος αρκείται στα ολίγα, δεν αναζητεί τίποτα περισσότερο από αυτά, τα απολύτως απαραίτητα. Είναι πολύ περιορισμένος και είναι επιλογή του να ζήσει με όσα λίγα διαθέτει. Ναι, λοιπόν, άντω. Καταρχάς, ως προς τον Λατούς. Ναι. Τον οποίο υποτίθεται έχει διαβάσει ο Τσίπρας. Καλά, ούτε μία στα δισεκατομμύρια να έχει διαβάσει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν διαβάζει. Ναόμι Κάμπελ. Μέχρι Σούπερ Κατερίνα δεν τον πήγε παραπάνω. Ο σαν την Ναόμι Κάμπελ. Λοιπόν, τώρα μην υπερβάλλουμε, αλλά. Καλά, λέω από τη γνώμη μου. Δεν λέω από τη γνώμη μου. Όταν λες θα θρέψω τους καρπούς, δεν έχει μεγάλη επαφή με το διάβασμα. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά λέω όμως την ουσία. Άντε να το πάρω πίσω και να πω ότι το έχει διαβάσει. Πώς μπορεί, Άρη μου, να πανηγυρίζει μια κυβέρνηση ότι πετυχαίνει τους στόχους στην ανάπτυξη και ταυτόχρονα να θεωρεί μεγάλο σπουδαίο οικονομολόγο και ωραία πρόταση τον Λατούς. Ο Λατούς τι λέει ο άνθρωπος? Εισηγείται μια ωραία φιλοσοφία. Εγώ λέτε να ακούω ότι υπάρχει πολύ διαδομένη στον Πλάτωνα. Η οποία τι λέει? Λέει ότι η αυτάρκεια ενός ανθρώπου και ο πλούτος τελικά δεν εξαρτάται από το πόσα έχει, αλλά από το πόσες ανάγκες δημιουργεί. Ότι όσο λιγότερες ανάγκες δηλαδή έχεις κατά σοκρατικών, τόσο περισσότερο πλούσιος είσαι. Είναι η σκηνή που είναι ο Σοκράτης στην αγορά και βλέπει διάφορα πράγματα, αυτός είναι παύτοχος και λέει στους μαθητάς του: είμαι πάρα πολύ φτυχή που τα βλέπω όλα αυτά. Και του λένε: Σοκράτη, μα αφού εσύ δεν μπορείς να πάρεις τίποτα από αυτά. Και λέει: γιατί βλέπω από πόσα πράγματα δεν έχω ανάγκη. Είναι η σοκρατική έννοια που λέει ότι ο Θεός είναι το μοναδικό αυτάρκεσον. Δεν έχει καμία ανάγκη. Γιατί αν έχει μια ανάγκη ο Θεός, δεν είναι Θεός. Άρα όσο περισσότερες ανάγκες έχουμε, λέει ο Πλάτωνας, πλησιάζουμε προς τον Θεό ή απομακρυνόμεθα από αυτόν. Απομακρυνόμαστε. Άρα σου λέει, όσο λιγότερες ανάγκες, τόσο καλύτερα. Αυτό λέει γκρόσο μότο στη σύγχρονη είναι ο Λατούς. Αυτό δεν λέει ύφεση, λέει από ανάπτυξη. Η ύφεση έχει αρνητική έννοια. Ήθελα να πάω καλύτερα, αλλά πήγα χειρότερα. Η από ανάπτυξη δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πάλι προς τα κάτω πηγαίνεις, αλλά επί σκοπό. Δηλαδή λες, φέτος έβγαλα 1000 ευρώ το μήνα. Θα δουλέψω σκληρά του χρόνου για να βγάλω 800. Έτσι. Και άμα τα πάω καλά του παραχρόνου θα βγάλω 600. Για να προσαρμόσω τη ζωή μου στα 600. Και γιατί ο σκοπός μου είναι να φτάσω σε ένα σημείο που οι ανάγκες μου θα είναι τόσο λίγες που 400 θα μου φαίνονται πολλά. Ναι. Αυτό λέει ο Λατούς. Ναι. Πρώτα απ' όλα. Όλοι θα το κάνουμε αυτό ή πρώτα απ' όλα. Ο Λατούς πέραν του αν τον διάβασε ή όχι με τον Τσίπρα δεν έχει καμία σχέση για τον εξής πρόσθετο λόγο. Όταν φέρνεις τα κομματικά σου στελέχη στο Μέγαρο Μαξίμου και τα δεξιώνεσαι στο μπαλκόνι του Μεγάρου Μαξίμου. Και βγαίνεις και το διαφημίζεις κιόλας. Ταβέρνα ΣΥΡΙΖΑ. Ταβέρνα ΣΥΡΙΖΑ, που λέει τα νέα σήμερα πολύ σωστά. Ή όταν στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος έχεις αλλάξει το μενού
και από σκέτο καφέ που είχε ο Σαμαράς. Γιατί ο Σαμαράς, να ξέρεις, χρησιμοποίησε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος 4 φορές στη θητεία του, στα 2,5 χρόνια. Η γυναίκα του δεν το έχει δει ούτε σε φωτογραφία. Και είχε βγάλει εντολή ο Σαμαράς μέσα στο αεροσκάφος να σερβίρεται μόνο καφές, ούτε μπισκοτάκια. Γιατί ο Σαμαράς ήταν του Λατούς. Ήταν της λιτής Αυδονίας. Του Πλάτωνα. Ο Τσίπρας άλλαξε το μενού και βάλε με και αστακομακαρονάδα και χαβιάρι. Ερώτηση. Με αστακομακαρονάδα και χαβιάρι στις εθέρες του πρωθυπουργικού αεροσκάφους μπορεί να επικαλείσαι τη λιτή Αυδονία. Για τους χρησιμοποιούνται στο αεροσκάφος η νομεκλατούρα. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω. Άλλο γιατί, λέω. Λέω λοιπόν, άρα ούτε, ναι. ούτε Λατούς έχουν διαβάσει, ούτε τους ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέρει στο λογογράφο του να γράψει μία παραλαπίπα, την έγραψε αυτός, έγινε χαμός στην Ελλάδα και μετά βγήκαν να το δικαιολογήσουν. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας είναι κανονικοί οπορτουνιστές. Ξέρετε τι πιστεύω στα αλήθεια. Σε ένα πράγμα πιστεύουν. Να περνάνε αυτοί καλά εις υγεία των κορόιδων. Αυτό τους νοιάζει. Και όταν λένε αυτοί, ο Τσίπρας, οι υπουργοί του, οι μετακλητοί του, τα κομματικά του στελέχη, η νομεκλατούρα του, για αυτούς εργάζεται ο Τσίπρας. Ναι. Και γι' αυτό και δεν θα φύγουν γρήγορα. Εγώ όταν λέω πάντοτε ότι εκλογές είναι Οκτώβριο, και σταθερά το λέω όλο αυτό το διάστημα. Γιατί το λέω? Για την εικόνα που είδατε στα νέα. Διότι αυτή η εικόνα που είδατε στα νέα, τι δείχνει? Δείχνει γιατί δεν θα φύγουν ούτε μια μέρα νωρίτερα. Διότι οι άνθρωποι απολαμβάνουν την εξουσία. Οι άνθρωποι αυτοί, αν ένα καλό Άρη μου κάναν στην Ελλάδα, εγώ το πιστεύω, τους λέω, το λέω πάντα στις ομιλίες μου. Αν ένα καλό κάναν στην Ελλάδα, ένα. Το ένα καλό που κάνανε είναι το εξής. Δείξανε στον Έλληνα το πραγματικό πρόσωπο των αριστερών. Ο Έλληνας πριν τον Τσίπρα πίστευε ότι ο αριστερός ήταν ο Ηλίας Ηλιού. Μόνο. Όταν ο Λεωνίδας Κύρκος. Μόνο. Δηλαδή, άνθρωποι που είχαν ένα κύριο, ρε παιδάκι, ένα περιεχόμενο, που είχαν μια ευγένεια. Που είχαν, μπορούσε να πει τώρα αυτό που πέταξα πριν για τον Τσίπρα, που το διέγραψα τα πρακτικά. Εντάξει, και λες, είναι σωστό, που το διέγραψα. Το παίρνω πίσω. Θα το έλεγα για τον Κύρκο? Ποτέ. Γιατί θα το έλεγα? Γιατί αν το έλεγα με τον Κύπρο, για τον Κύρκο, θα ήμουν αυτομάτως γελίος. Θα λέγα τι λέει ο Γεωργιάδης, δεν τρέπεται. Έτσι θα ήταν. Στον Τσίπρα, γιατί μπορεί να το πει? Γιατί σου λέει άλλο, εντάξει, ο πρωθυπουργό δεν θα το πει, αλλά εδώ που τα λέμε μεταξύ μα. Ένα λεκτή. Άρα, ναι. Έφτασε ο Τσίπρα. Την αριστερά του Κύρκου, την αριστερά του Ηλία Ηλιού, την αριστερά αυτών των ανθρώπων που είχαν ένα περιεχόμενο, παιδάκι μου, και να σου ενέπνευε ένα σεβασμό, και όσο αντίθετο και αν είναι η ιδεολογία του, να την ταυτίσει, πρόσεξε Άρη, με τα αγκούρια τη μεγαλοοικονόμου. Η σκηνή που η Ανέτα Καβαδία μιλάει για τη μεγαλοοικονόμου, και εγώ ξέρω τη γνώμη την Ανέτα Καβαδία είναι η χειρότερη. Αλλά εν πάση τόση, βρέθηκε μία, ρε παιδάκι μου, που είπε φωναχτά ο βασιλιάς είναι γυμνός. Δηλαδή, πάω σε μια ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν ότι δεν βλέπουν. Ότι πηγαίνει μεγάλο οικονόμο και τραγουδάει τραγουδάκια στο περιστήλιο τη Βουλή για τον Τσίπρα, ότι γυρνάει τα κανάλια με 4 Σαββατικά, ότι μοιράζει κουραμπιέδες στα στούντιο. Κάνουν, δεν το βλέπουν. Γιατί ξέρουν ότι είναι 151η ψήφο και άμα φύγει, πέσανε. Και μία βουλευτή του Τσικοβαδία σηκώνεται και λέει: ο βασιλιάς είναι γυμνός. Εγώ την παραδέχομαι γι' αυτό. Σηκώνεται η μεγάλο οικονόμου και λέει: α, δεν σα αρέσω, παρετούμε. Παρετούμε σημαίνει πέφτεται. Και τρέχουν τώρα στο διάδρομο ο Τσίπρας και 100 βουλευτές από πίσω να παρακαλάνε και να γλύφουν τα παπούτσια της μεγαλοοικονόμου, μην τυχόν και παρετηθεί. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι της λιτούς Αυδονίας και έχουν έλα τα ίδια, στην ίδια σύναξη κομματική στη βεράντα του, μεγάρου, του πρωθυπουργικού Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο κατά την, βέβαια στη Βολιβία ο Εύω, μπορεί να μετατρέψει το προεδρικό μέγαρο σε δικό του, γιατί είναι και μια τέτοια αντιλήψεως. Αλλά εδώ στην ελληνική δημοκρατία το Μέγαρο Μαξίμου έχει ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ για. Όχι, όχι. Ενώ από το παλιό καθεστώς που δεν πρέπει να επανέλθει, γιατί δεν πρέπει να έχουμε παλινόρθωση του παλιού καθεστώτος, είπε ο Τζανακόπουλος μεταξύ πολλών άλλων. Χωρίς καμία αμφιβολία. Έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ από την. Ποτέ, έχει γίνει ταβέρνα Σαμαρά, α πούμε. Καλά, ούτε καν. Ναι. Ποτέ δεν διανοείται ένα πρωθυπουργό να ταυτίσει το Μέγαρο Μαξίμου με το κόμμα του. Το Μέγαρο Μαξίμου ανήκει στο σύνολο του ελληνικού λαού. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει το γραφείο του, ναι, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ναι. Γι' αυτό και όλοι οι πρωθυπουργοί έχουν άλλο πρωθυπουργικό γραφείο, ναι, άλλο κομματικό εκεί γραφείο. Εκεί τώρα μεταξύ λοιπόν των ωραίων εδεσμάτων και της λιτούς ολιγαρκούς Αυθονίας, βγήκαν και κάποιες σέλφι. Μεταξύ αυτές τις σέλφι είναι και η κυρία Λοΐζου. Στο μεταξύ, στο διαδίκτυο, όπου πέφτουν διάφορα, κυκλοφόρησε το εξής. Δεν ξέρω αν. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Είναι σίγουρα ψέματα. Αυτό ξέρεις γιατί βγήκε. Ναι.
Την πιστεύω εγώ. Αυτό το βγάλανε οι ίδιοι. Αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Γιατί θέλανε να βγάλουν αυτό το fake τη Λοΐζου. Να χρησιμοποιηθεί. Ώστε να χρησιμοποιηθεί από όλο το διαδίκτυο και να λένε όπως τα fake. Αυτό ήταν και τα άλλα. Μάλιστα. Πρόσεχε τι κόλπο έχουν κάνει. Εδώ είναι, είναι ψυχολογικές επιχειρήσεις. Η κυρία Λοΐζου έχει πει φρικώδη πράγματα. Δεν χρειάζεται να τη βάλουμε στο στόμα τη πράγματα που δεν έχει πει. Γιατί έχει πει φρικώδη, Άρη μου. Μάλιστα. Όταν στο Facebook έχει ανεβάσει φωτογραφία με τους δύο φλεγόμενους αστυνομικούς και γελάει. Έχει ανεβάσει η γυναίκα δύο αστυνομικούς των ΜΑΤ που καίγονται από Μολότοφ. Συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ως υποψήφια ευρωβουλευτή και ο κύριος Τσίπρας βγαίνει σέλφι χαμογελώντας με μια κυρία που ανεβάζει στο Facebook δύο αστυνομικούς να φλέγονται και χαίρεται γι' αυτό. Χρειαζόμαστε να βρούμε κάτι άλλο για την κυρία Λοΐζου. Ναι, σε λίγο... Αυτό το αφιερώνω. Και την υποψηφιότητά τη και τι αναρτήσει και τι έλφυε του Τσίπρα στον κοινό μα καλό φίλο τον Νίκο Μαρατζίδη. Που νομίζει ο καψερό. Γιατί υπάρχει μια ομάδα στην Ελλάδα, ο κ. Αλιβιζάτο, ο κ. Μαρατζίδη και διάφοροι άλλοι, που νομίζουν ότι ο Τσίπρα θα μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο. Σαν ξέρω εγώ το βάτραχο που θα γίνει Πριγκιμπόπουλο. Ο Τσίπρα βάτραχο είναι, δεν αλλάζει. Αυτό είναι. Αλλά αντιστοίχω και στη Νέα Δημοκρατία ακούγονται φωνέ που σα βρίσκουν εσά ακραίο. Α το αφήσω για μετά. Διάβασα χθε ένα άρθρο του Γιάννη Πεντεντέρη. Στα νέα δεν κάνω λάθος το Σαββάτο και θέλω να το αναφέρω. Αλλά αυτά τα κουβεντιάσουμε αργότερα. Λοιπόν. Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Να έχουμε μια προεδρική κατολίσθηση, διότι διολίσθηση, ό,τι θέλετε. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόπιτος. Τετάρτη δημοτικού. Σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και ολιγαρκούς αυθονίας. Μια αρχιτεκτονική που δημιουργεί όρους κατήσχησης αλλά με τρόπο μυστικό, κρυψίως και επηρεασμένο από τα νάματα του διαφωτισμού. Παιδί, παίρνε λουκούμι στο παιδί. Είπαμε να με διορθώνετε όταν πιστεύετε ότι κάνω αναλεκτικό σφάλμα. Την αποφιλελευθερωποίηση του νεοφιλελευθερισμού. Δεν είμαι σαν κι αυτονός που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθα μόνο. Τι να μάθεις ρε κύριε σε ένα χρόνο, τι να μάθεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Από σήμερα Δευτέρα 18 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα και για 4 συνεχείς Δευτέρες πλην της αργίας της 25ης Μαρτίου που είναι η επόμενη εβδομάδα αρχίζει κύκλο διαλέξεων στο Ίδρυμα Θεοχαράκη ο κύριος Θανάσης Δρίτσας, καρδιολόγος, αναπληρωτής διευθυντής στο Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, σειρά διαλέξεων στην ενότητα Κοινωνία και Υγεία στο Ίδρυμα Θεοχαράκη για τις, από σήμερα Δευτέρα για τις επόμενες 4 εβδομάδες. Ο Παναγιώτης πιθανώς να είναι ο φίλος, ο 481 δηλαδή, να είναι ο φίλος ο οποίος μου έστειλε την προχθές το Σάββατο φωτογραφίες που δείχνουν ότι τώρα πλέον, κύριε Γεωργιάδη, οι κλούβες επί της Βασιλής Σοφίας στο ύψος της Ηρώδου Αττικού κάνουν διπλή σειρά σταθμεύσεως επί της Βασιλής Σοφίας. Δηλαδή δεν μπαίνουν σαν τέτρις να κλείσουν μόνο. Βλέπετε ότι εδώ... Είναι μεγάλη αγάπη του λαού που συνοδεύει τον κύριο Τσίπρα. Ναι, ήταν μια πορεία που έγινε το Σάββατο και με αφορμή αυτή την πορεία έχουν φέρει βλέπετε, διπλή σειρά επί της Βασιλής Σοφίας. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Καλημέρα, αλλά θα σας χαλάσω τελείως το κέφι γιατί έχουμε 12,5 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά, από το Λαϊνόπουλο μέχρι το Περιστέρι λόγω ενός ατυχήματος που είχε συμβεί νωρίτερα και μετά ανοίγει ο δρόμος αλλά ξανακλίνει στο Εγάλεο για πολλά χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε κάτω στην παραλιακή. Συνολικά δηλαδή σε λίγο θα πλησιάσουμε τα 20 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα. Τι μπορούμε να κάνουμε φίλες και φίλοι, ποιες είναι οι εναλλακτικές μας. Εάν διαλέξετε να πιάσετε την Κηφισίας μέχρι το ύψος της Αττικής Οδού, μέχρι το Δαχτυλίδι δηλαδή, θα πάτε μια χαρά, αλλά από εκεί και κάτω αρχίζουν τα μποτιλιαρίσματα, τα ανατμήματα μέχρι την Πανόρμου. Η Βεΐκου είναι καλή προς την Γαλατσίου, αλλά στο τελευταίο της κομμάτι, 2 χιλιόμετρα περίπου, θα σας ταλαιπωρήσει πολύ, πρέπει να μπείτε μέσα από τα στενάκια. Η Άγια Ανάργυρη δεν είναι καλή, δυστυχώς. Η Λεωφόρος Δημοκρατίας έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα για να σας βγάλει στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων, σε αντίθεση με τη Θηβών που θα μπορούσα να πω πως σας πηγαίνει καλά. Μέχρι κάτω σας πηγαίνει μια χαρά. Και στον Πειραιά, αν θέλετε να πάτε μέσω της Θηβών, μπορείτε να πάτε. Από εκεί και πέρα, προσέχουμε. Την κάθοδο μάλλον τη Λεωφόρου Μεσογείων, την ανηφόρα τη Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, τη Λεωφόρο Βουλιαγμένη Ηλιουπόλεως προς το κέντρο και την Παραλιακή. Η Παραλιακή έχει και αυτή μεγάλο πρόβλημα από το ύψος του Αλίμου μέχρι να φτάσετε εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Νέο Φάληρο, στο Σκάι, λόγω εργασιών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αγαπητέ 984, το να εξακολουθούμε να συζητούμε 6 χρόνια μετά, μάλλον παραπάνω, 7 χρόνια μετά τα ζάπια του Σαμαρά, νομίζω κατατάει μονή. Και δεν θέλω να εμφανίζομαι μονικός, να με συγχωρείς δηλαδή, αλλά πρέπει να πάμε να κάνουμε καμία δουλειά παρακάτω. Είναι και αστείο. Ναι. Μετά πώς έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα, να εξακολουθεί να διακινείται αυτή η υπόθεση του Ζάπιου. Mm. Και θα ήθελα πολύ καμιά φορά που θα κάνω την εκπομπή την επόμενη φορά, αν θέλει, Ζάρη, να έχει μπροστά το Ζάπιο ανοιχτό, να διαβάσουμε ένα-ένα. Ναι. Και να δούμε τι πραγματικά έγινε τότε. Αλλά όταν με τι έχουμε ζήσει, τα έχουμε ζήσει, με συγχωρείτε, είναι αστείο. Ναι. Λοιπόν, ο Σπύρος, ο Τσάκαλος, ερωτά προς εσάς, κύριε Γεωργιάδη, εάν η Νέα Δημοκρατία πρόκειται να καταργήσει τη μάστιγα των μεταχρονολογημένων επιταγών. Πολύ ωραίο ερώτημα. Την πρώτη φορά στη ζωή μου θυμάμαι πρέπει να ήμουν 20 χρονών, 21, είχα κόψει μια μεταχρονολογημένη επιταγή εγώ, 3 μηνών. Είχε πάει ένας να προεισπράξει νωρίτερα στην τράπεζα. Με παίρνει, δεν θυμάμαι, Μακεδονία, Στράκη τότε η τράπεζα. Και μου λέει, κύριε Γεωργιάδη, έχετε κόψει μια μεταχρονολογημένη επιταγή. Λέω, γιατί κυκλοφορούν και κανονικές, λέω. Γέλασε τα παιδιά και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Δηλαδή, αυτό δεν είναι θέμα, παιδιά, κυβέρνησης. Ο νόμος ποτέ δεν υπάρχει. Η αγορά τα λύνει. Ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ πάω να οικοδομήσω πάνω σε αυτό που λέει ο Σπύρος. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή, μία σειρά. Μετά όμως σειρά. Πλέον πάρτι, αλλιώς δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Κύριε Αντιπρόεδρε, υπάρχει, προσέξτε τώρα να δείτε τι λειτουργεί εναντίον του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Πάμε. Υπάρχει μία σειρά μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να έχουν κλείσει. Σωστά. Είναι κόκκινη παντού. Σωστά. Εισφορέστερα. Είναι όμως εταιρείες, επιχειρήσεις μάλλον, επιχειρήσεις οι οποίες όμως έχουν δουλειά. Προσέξτε τώρα. Έχουν δουλειά. Δηλαδή παίρνουν παραγγελίες. Είναι όμως όλα στα μαύρα. Πρώτη ύλη μαύρα, δουλειά στα μαύρα. Η υπαλληλία πληρώνεται. Μπορεί να μην πληρώνονται οι εισφορές στα ΣΥΚΑΕΦ και ΣΜΕΦΚΕΣ, αλλά εν πάση περιπτώσει ο μισθός καταβάλλεται στο τέλος της εβδομάδας. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι επιβιώνουν. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Τι θα κάνει ο Κυριάκος. Σου λένε, δε, η υποδόση είναι η εξής. Μου τα λένε, έρχονται σε μένα. Δηλαδή. Λένε, εμείς δεν είμαστε του Τσίπρα, αλλά με βάση τους φόρους που έβαλε ο Τσίπρας στην καταστροφή που έφερε, εμείς κάναμε bypass. Παντού όλα υπάρχει. Μα φυσικά οι μεγάλοι φόροι ευνοούν τη φοροδιαφυγή. Μπράβο, ωραία. Και λένε τώρα το ερώτημα. Εμείς δεν είμαστε του Τσίπρα, αλλά τι θα κάνει ο Κυριάκος, θα πάμε να αγωνιούμε, θα κλείσουμε ή θα συνεχίσουμε στη μαυρίλα. Ερώτημα, ορίστε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Όμως η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας θα είναι εξαιρετικά υπέρ της επιχειρηματικότητας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ο λόγος θα μειώσουμε day one, για να μιλήσουμε νεοελληνιστή, τους φόρους στην επιχείρηση στο 20%. Ο λόγος που θα πούμε ερχόμαστε από την αρχή να σου κάνουμε τον ακατάστατο λογαριασμό για να μπορεί να δουλεύει η επιχείρησή σου. Ο λόγος που έχουμε βγάλει το πρόγραμμα της δεύτερης ευκαιρίας για την επιχείρηση, η οποία θέλει και μπορεί να προχωρήσει, είναι γιατί, Άρη μου, αν πας να εφαρμόσεις όλους τους κανόνες ορθόδοξα και κλείσεις τα 2/3 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ψόφισες. Και εσύ και όλοι μαζί και η Ελλάδα. Μιλάμε σοβαρά. Ο Γιώργος από Φάληρο μου στέλνει την καλημέρα του και μου λέει ότι έχω δίκιο. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει επικοινωνήσει καθόλου το ρόλο του ιδιωτικού υπαλλήλου σε μια επιχείρηση και χάνει εκεί. Αυτό θα το. Μα τώρα σας είπα και εγώ. Το είπε. Ναι, το είπατε. Το είπατε. Συμφωνώ, αλλά να το δούμε και στο έργο τώρα αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι μα είμαστε το κατεξοχήν κόμμα του υπαλλήλου του ιδιωτικού. Εμείς είμαστε το κατεξοχήν κόμμα που δεν γλυκοκοίταζε. Δεν ξέρω τι κάνει τώρα, γλυκοκοίταζε Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Νίκος. Κοίταζε Τσίπρα γιατί του λέγε 751, θυμάσαι βασικό μισθό. Ναι, σύμφωνο. Λοιπόν. Ναι. Και τώρα του λέει σου άφηξα και το βασικό μισθό. Ναι, του μειώνει το φορολόγιο και τα παίρνει πίσω. Ναι, αλλά τώρα του υπόσχεται ότι θα μειώσει, ότι καταργήσουν και το φορολόγιο. Μα ήδη έχει μειωθεί το φορολόγιο πρώτη φορά. Ναι. Ήδη έχει πάει στα 8.600. Ναι, αλλά και το παρακάτω θα το πάει στα 5, λέει θα σα το καταργήσω, λέει ο Τσακαλώτος. Λοιπόν, ο Νίκος, θέλω να ανοίξω επιχείρηση και η συμβουλή τη λογίστριά μου είναι μόνο μαύρα. Μα σας είπα πριν, παιδιά, ναι. Οι άνθρωποι που ψηφίσαν αυτούς τους φόρους και αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές και αυτή την προκαταβολή του 100% είναι άνθρωποι που δεν έχουν ανοίξει τη ζωή τους ούτε πάντως σε λαχαναγορά. Προχθές έμαθα. Δεν βγαίνουν αυτοί οι φόρους. Νεαρά γυναίκα κάτω των 30, γυμνάστρια, η οποία μαζί με τον καλό της επιχείρησαν να στήσουν γυμναστήριο στην Αθήνα. Το έκλεισαν διότι δεν βγάζαν τίποτα με βάση. Πήγαιναν οι άνθρωποι με βάση τα βιβλία. Δηλαδή, προσέξτε, και φεύγουν στο Λονδίνο. Άρη μου, δεν βρήκε έχει δουλειά, βρήκε πεδίο να εφαρμόσει την ίδια δουλειά εδώ να την κάνει δεν στο Λονδίνο. Δεν έχει καταλάβει ούτε το μεγάλο πρόβλημα. Το να κάνεις επιχείρηση στην Ελλάδα του Τσίπρα δεν είναι πρόβλημα αν θα έχεις δουλειά. Αν δεν έχεις πολλή δουλειά, μπορεί και να σωθείς.
Ο μεγάλος σου τρόμος είναι να πας καλά. Αν πας καλά και πέρα τα δηλώνεις όλα. Αν πας καλά και τα κόβεις όλα και βγάλεις ας πούμε ένα καλό κέρδος την πρώτη χρονιά, σου δίνει η εφορία και σου λέει δώσουμε 100% προκαταβολή. Μόλις σου λέει η εφορία δώσουμε 100% προκαταβολή, έχεις χάσει και τα λεφτά που δεν έχεις. Μας, τώρα. Στο Λονδίνο ζουν 70 τουλάχιστον χιλιάδες, όπως λένε οι πληροφορίες, αυτά λέει, δηλαδή επικαλούμε τη Νέα Δημοκρατία που λέει, μιλάει για 70.000 Ελληνίδες και Έλληνες που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια. Αλλά βλέπω ότι η πρεσβεία και το προξενείο καθυστερούν το να ανοίξουν τη διαδικασία να ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι σε εκλογές. Αφού κατηγορήσανε τη Νέα Δημοκρατία και τον Βέμπερ, ότι κακώς κατηγορήσαμε ότι δεν θα ψηφίσουν οι Έλληνες στη Μεγάλη Βρετανία τις ευρωεκλογές και ότι είμαστε fake news, έχει περάσει τώρα 20 μέρες και δεν βγάλετε την εγκύκλιο. Ναι. Δεν είναι τίποτα. Ναι. Τα μηνύματα που έρχονται από το Λονδίνο από ανθρώπους που είναι εγκατεστημένοι στην πρωτεύουσα της Βρετανίας δεκαετίες πριν λένε ότι ψήνεται η ιστορία να μην να αποτραπεί η ψήφος. Μα εμείς κάναμε τη φασαρία για να εμποδίσουμε το σχέδιό τους να μην ψηφίσουν οι Έλληνες Μεγάλη Βρετανία. Οι άνθρωποι αυτοί, άκουλα, Άρη μου, θυμάστε που γίνει η φασαρία με τη Β' Αθηνών και ορκίστηκε ο Τσίπρας ότι μέχρι το τέλος του 2018 θα έχει ψηφιστεί ο νόμος για την ψήφο των αποδήμων. Το θυμάσαι? Ναι. Και πήγε ο Μητσοτάκης και είπε: δεν σε πιστεύω ότι λες αλήθεια. Θα ψηφίσω το σπάσμα της Β' γιατί το πιστεύω εγώ ότι είναι σωστή μεταρρύθμιση. Και ξέρω τώρα που το ψηφίζω ότι εσύ λες ψέματα στον ελληνικό λαό ότι μέχρι το τέλος του 2018 θα έχει ψηφιστεί η ψήφο των αποδήμων. Σήμερα πλησιάζουμε στο Πάσχα του 19. Έχει ψηφιστεί καμία ψήφο των αποδήμων και δεν το ξέρα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Ναι, και ο Σπύρος επανέρχεται. Τι πάει να πει απαγορεύεται αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί η ιστορία με το νόμο για τις μεταχρονολογημένες επιταγές. Μου λέει, μου θυμίζει την απαγόρευση για το τσιγάρο και τη λέει. Φαντάμαι ότι μιλάω με έναν άνθρωπο που έχει επιχείρηση. Ναι. Είμαι εγώ Άδωνης Γεωργιάδης, μην μιλήσω για άλλον. Και μου χρωστάει ο Άρης Πρωτοσάλτε 10.000 ευρώ. Και θέλω να τα εισπράξω. Ναι. Και μου λέει πρωτοσάλτε, δεν έχω να σου τίποτα άλλο παρά μόνο μία μεταχρονολογημένη επιταγή. Και απαγορεύεται. Θα την πάρω ή δεν θα την πάρω. Κάθε σε ρωτάω τον Άρη μου. Βεβαίως. Να συνεννοούμαστε, παιδιά. Παιδιά, ακούστε, όταν μιλάμε για την πραγματική ζωή, θα μιλάμε πραγματικά επιχείρηματα. 100 αστυνόμους να σου βάλει ο Μητσοτάκης από πάνω, θα την πάρει την επιταγή. Γιατί από το να πάρει 0 και να καταστραφεί, θα πάρει αυτό που μπορεί να βρει. Γιατί έτσι δουλεύει η οικονομία, αγαπητέ φίλε, αυτό είπα πριν. Ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι να αρχίσει να κινεί την οικονομία, να ανεβαίνει η ανάπτυξη, να ανοίγουν νέες δουλειές και αυτό σιγά σιγά να εκλείπει, όχι γιατί θα κυνηγάνε οι αστυνομικοί τον πρωτοσάλτε, αλλά γιατί θα δουλεύει ομαλά η αγορά. Αυτό είπα. Μία πολύ γρήγορα. Εγώ αυτά τα έχω ζήσει, Άρη μου. Ναι. Εγώ στις επιχειρήσεις και στην πραγματική ζωή δεν μιλάω θεωρητικά. Δεν το λέω τώρα για κλάψα. Έχω αγωνιστεί εγώ ζωή μου, τα έχω κάνει αυτά όλα. Έχω πουλήσει βιβλία σε πάγκους, έχω κουβαλήσει βιβλιοδετία, έχω πάει να στήσω εκθέσεις βιβλίου, έχω κερδίσει λεφτά, έχω χάσει λεφτά, μου έχουν σκάσει επιταγές, όλα τα έχω ζήσει αυτά. Όλα. Τι θέλεις να σου λέω ψέματα στο ραδιόφωνο? Όχι. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κορίκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τις τεχνολογίες και με την νέα τεχνολογία, ασχολείται και με την προπαγάνδα που γίνεται μέσω της νέας τεχνολογίας. Καλημέρα σας κύριε Κορίκη, με τα fake news και τα λοιπά. Εγώ τον κάλεσα διότι προχθές δεν μπόρεσα να πάω, αλλά ήταν σε μια ενημέρωση που έκανε ο κύκλος ιδεών του κυρίου. Είναι πάρα πολύ καλό να χάσει ο κύριος Κορίκης, έτσι. Ναι, έκανε ο κύριος Βενιζέλος και το Σάββατο. Ορίστε. Όχι, δεν ήταν το Σάββατο, ήταν τη μεσοβδόμαδα. Το Σάββατο έγινε κάτι άλλο που θα το πούμε μετά. Κύριε Κορίκη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Σας καλή κάλεσα... εβδομάδα σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούει και ο κύριος Γεωργιάδης από τη Νέα Δημοκρατία και το πολυπληθές φυσικά κουρατήριο. Θα ήθελα να ακούσω λίγο για αυτή την παρέμβαση που έκαναν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατεβάσουν εκατομμύρια βίντεο αυτού του τρομοκράτη, ο οποίος έσπηρε έκανε το μακελιό και τον θάνατο στη Νέα Ζηλανδία. Ναι, κατέβασαν γύρω στο τουλάχιστον 1,5 εκατομμύρια βίντεο. Όχι μόνο τα βίντεο τα οποία είχαν αναμεταδοθεί που είχε κάνει ο τρομοκράτης, αλλά και άλλα βίντεο τα οποία είχαν έτσι σκεπάσει λίγο τα πρόσωπα και τις λεπτομέρειες. Αυτό δείχνει ότι έχουν τη δυνατότητα όταν θέλουν οι πάροχοι να κατεβάζουν κάποια έτσι νέα τα οποία είναι ενοχλητικά. Και βέβαια το σε εισαγωγικά το καλό το οποίο έγινε με όλα αυτά τα βίντεο τα οποία αναπαρήχθησαν ήταν ότι περιόρισε στο ελάχιστο την δυνατότητα να πούνε κάποια άλλα βίντεο τα οποία να ήταν fake για αυτό το γεγονός. Δηλαδή
Θα σας καλέσω ένα πρωί, κύριε Κορίκη, να μιλήσουμε για το μεγάλο θέμα, το πώς δηλαδή γίνεται προπαγάνδα και αν μπορεί η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες που τις συναποτελούν να αμυνθούν μπροστά σε προπαγάνδα που γίνεται από χώρες πολύ οργανωμένες σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή Ρωσία, δηλαδή Κίνα, δηλαδή έχουμε ένα θέμα σε ό,τι αφορά στην δυτική κοινωνία από μηνύματα που μας περνάει αυτός ο μηχανισμός. Ναι, η δυτική δημοκρατία πλέον απειλείται ουσιαστικά από ξένες δυνάμεις. Αυτό έχει αναγνωριστεί και επίσημα. Σε αυτή την περίοδο η Ευρώπη έχει κάνει έναν κοινό κώδικα δεοντολογίας και έχει καλέσει τους παρόχους να τον τηρήσουν. Τα πρώτα αποτελέσματα που για τον πρώτο μήνα εφαρμογής αυτού του κώδικα ήταν απογοητευτικά από την μεριά των παρόχων. Άρα αναμένουμε ότι η Ευρώπη θα πάρει πιο άμεσα μέσα, κάτι σαν αυτά τα οποία έχει πάρει η Γερμανία, έχει πάρει η Γαλλία. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε σχετικά με αυτό το φαινόμενο, αυτό που αποκαλύφθηκε είναι ότι η διείσδυση συνδυάζεται πάρα πολύ και με παραπληροφόρηση αναφορικά με τα εμβόλια. Δηλαδή το αντιεμβολιαστικό κίνημα παρουσίασε στοιχεία το ΝΑΤΟ ότι συνδέεται με ψεύτικα accounts τα οποία έχουν την ρίζα τους, την πηγή τους μάλλον στη Ρωσία. Οπότε έχουμε δηλαδή πέρα από την προσπάθεια διείσδυσης στον τρόπο της δυτικής σκέψης και της δημοκρατίας, έχουμε και πιο πολύπλοκες προσπάθειες διείσδυσης σε πράγματα που αφορούν και πρακτικά πράγματα της ζωής μας. Μάλιστα. Θα επανέλθω, κύριε Κορίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Είναι για τα θέματα όλα αυτά καταπληκτικός και ο Μαστογεωργίου μας στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης, ναι, είναι φανταστικός. Δεν ξέρω, τώρα δεν έχω θαυμάσει με αυτά που ξέρει. Πάντως γίνεται πολύ συστηματική δουλειά και μέρος αυτής της δουλειάς παίζουν και οι μέτρες δυνάμεις δίπλα σε όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, άρα μου, στο νέο κόσμο που ζούμε. Το λέγαμε και προηγουμένως με Λοΐζο και τελικά να πω και το προηγούμενο, τελικά από ό,τι έμαθα η ανάρτηση αυτή ήταν πάροντι account από τον Ίσκρα. Ίσκρα, ναι, ναι. Ίσκαρ. Και έγινε υποτίθεται για να χλεβάσει το ύφος των πραγματικών αναρτήσεων της κυρίας Λοΐζου. Εγώ θα επιμείνω ότι δεν χρειαζόμαστε καμία ψεύτικη ανάρτηση. Οι πραγματικές αναρτήσεις της κυρίας Λοΐζου είναι υπεραρκετές για να καταλάβουμε τι έχει κάνει ακριβώς ο Τσίπρας και πόσο σημαντικό είναι. Ευχαριστώ και τον Λεωνίδα που μου στέλνει εμένα με το ίδιο περιεχόμενο mail με αυτό που είπατε. Αλλά πέρα να κάνω διάλειμμα εδώ. Θέλω να πω ένα πράγμα να το ξεχάσω. Ναι. Πρώτον, θέλω να πω για τον αυτόν τον αλεκτοδιστή, τον Μανώλη Μπουχλή. Τα έχω σημειώσει. Έχω 2-3 πράγματα που έχουν. Ναι, ναι. Θέλω να πω και κάτι για τα επεισόδια χθες που δεν πάθαινα εγώ. Εντάξει, λοιπόν, τώρα. Πολλά πράγματα σε πολύ λίγο χρόνο. Λοιπόν, πάμε. 179. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά της. Φοβόμαστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα φύγει ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία, αγαπητέ φίλε, απολαμβάνει τις καλύτερες δημοσκοπήσεις που είχε κόμμα της αντιπολιτεύσεως από την πρώτη μέρα που γίνονται δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, δεκαετία του 80. Δεν θέλω να ακούω υπερβολές. Σταθερή διψήφια διαφορά δημοσκοπήσεις επί 2 χρόνια δεν έχει πετύχει κανένας άλλος στην Ελλάδα. Ναι. Δεν θα γίνουν όλοι η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, δεν γίνεται αυτό. Αλλά οι δημοσκοπήσεις αυτές θα δούμε τι θα γίνει στην κάλπη. Λέγονται δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις αυτές προϊονίζουν μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Το παρακάτω των ελεγκτών εφοριακών δεν το σχολιάσατε όμως. Είναι νόσος της τοξικής μαφίας. Των ελεγκτών εφοριακών. Εγώ το είπα πριν ότι πρέπει να φτιάξουμε συστήματα αδιάβλητα και αντικειμενικά που δεν επιτρέπουν αυτού του είδους συναλλαγές. Ωραία. Τώρα, αν γίνεται όλα ηλεκτρονικά, ναι. Ας πούμε, δεν μπορεί αυτή να γίνει. Το 3,5% διαφορά. Το είπα 100 φορές. Δεν είπα κανένα 3,5% διαφορά. Ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι υπάρχει η 10 μονάδες διαφορά. Το ερώτημα των Σιριζέων. Ναι. Πού είναι ο πύχης, δηλαδή από ποιο ποσοστό διαφορά και πάνω είναι επιτυχία, είπα. Όπως ο Τσίπρας έλεγε το 14, 26 και 3,5 είναι θρίαμβος, οτιδήποτε πάνω από 26 και 3,5 είναι θρίαμβος. Κατά γνώμη μας στην εκπομπή του κ. Σκουρή, θα έχουμε μια τεράστια επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο φύγεται. Πουθενά δεν προέλεσε διαφορά 3,5%, έλεος φτάνει άρη μου. Ναι. Χθες έγραψε ένα προχθές, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Πατεντέρης. Ένα εξαιρετικό άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε αυτό που λέμε στους εισαποστάκηδες.
Αλλά βλέπω ότι και στη Νέα Δημοκρατία μέσα υπάρχει μια αντίδραση για ότι εσείς είστε ο ακραίος. Καλά. Ότι εσείς. Ευθέως δεν γίνεται λόγος για το Σαμαρά, βέβαια. Έχει μαζευτεί αυτό. Δεν το κάνουμε προσωπικά. Αλλά ναι. Εγώ θα σας πω ειλικρινά τη γνώμη μου. Όταν το 2015 στις εκλογές του Ιανουαρίου είχε φτιάξει τότε ο Σαμαράς και το σποτάκι που είχε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έπεφτε κτλ. Αν θυμάστε, όλη εκείνη η εκστρατεία είχε χαρακτηριστεί ως εκστρατεία του φόβου. Θυμάστε καθόλου την περίοδο. Πάρα πολλοί άνθρωποι και μέσα στη Νέα Δημοκρατία κατηγορούσαν τότε τον Αντώνη Σαμαρά ότι είχε επενδύσει στο φόβο και ότι αυτό δεν ήταν σωστό και ότι ένα κόμμα της αστικής παρατάξεως δεν μπορεί μια κυβερνητική αλλαγή, γιατί βλέπουμε αυτόν τον τρόπο. Θυμάμαι εμένα που είχα πει σε μια εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου στο Stars ειδήσεις τότε ότι αν έρθει ο Τσίπρας θα έχουμε καταστροφή σαν την Κεσσαρτική και βγήκαν και μου είπαν ότι είμαι ακραίος κτλ. Τα θυμάσαι καθόλου όλα αυτά. Αφού πέρασε αυτή η περίοδος. Τώρα βλέποντας προς τα πίσω, ήταν εξαρτία του φόβου αυτό που λέει τότε η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά με το λόγο σας αποτρέπετε να έρθει ο κεντρός ψηφοφόρος να ψηφίσει Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία σε εκλογές. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Εγώ είμαι οπαδός σε οριακές στιγμές της δημοκρατίας αυτού που έλεγε ο Σόλωνας στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Άκου τι ωραία το λένε στα αρχαία ελληνικά. Ο μηδετέρας μερίδος εχόμενος, άτιμος έστε. Δηλαδή, όταν είμαστε μια οριακή στιγμή. Είσαι με τη μία ή με την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει εδώ σουξουμούξου, Άρη μου. Ναι. Εδώ είναι ή θες να φύγει ο Τσίπρας και να πέσει αυτό η χειρότερη κατά τη γνώμη μου κυβέρνηση των τροπογών, ή θες να μείνει. Όλα τα άλλα είναι για να έχουμε να λέγαμε. Λοιπόν, άρα θα μου επιτρέψει να σου πω ότι αυτή είναι η γνώμη μου και ναι. Αυτό υποστηρίζω. Και αγωνίζομαι για να είναι ο Κυριάκος πανίσχυρος. Και γράφω για εσύ, Πρετεντέρης. Μένει λοιπόν η απορία. Γιατί άραγε οι σκληροί πολέμοι του διχασμού κόπτονται να πέσει ο Τσίπρας στα μαλακά για να διονυστεί ο διχασμός? Ποιου συμφέρει η ισοπαλία? Ο Τσίπρας για να μπορέσει η Ελλάδα να γυρίσει σελίδα πρέπει να ιτηθεί ολοσχερός. Και πρέπει να ιτηθεί ολοσχερός και στην κάλπη και στο επίπεδο των ιδεών και στα πάντα του. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου γνώμη. Άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν άλλες απόψεις. Εγώ τις σέβομαι τις άλλες απόψεις. Σας λέω τη δικιά μου απόψη. Δημιουργούν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία στο να έρθει να έρθουν και άλλοι ψηφοφόροι πέραν από τους δεξιούς. Προσέξτε, μια παρατάξεως η οποία άντεξε δε. Σε όλα τα τελευταία χρόνια. Άντεξε. Γιατί άντεξε στη δεκαετία, κυρίως. Άντεξε σε εκείνες τις κρίσιμες εκλογές του 2015 που ήταν οι κρισιμότητες για τη Νέα Δημοκρατία και δεν έγινε Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Γιατί τότε είχαμε την εξαρτία του φόβου, Άρη μου. Αν το 2015 που ερχόταν ο Τσίπρας και υποσχόταν στους πάντες τα πάντα και ήταν η ωραία Ελένη της πολιτικής, ήθελες να σου καταργηθεί ο ΦΠΑ, θα τον καταργούσε. Δεν ήθελες έμφυα, θα τον καταργούσε. Ήθελες να μπει στο δημόσιο, θα σε διόλυζε. Ήθελες να διαλυθεί το μνημόνιο, θα το καταργούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ό,τι και να έλεγες, ναι σου λέγε. Το ότι κρατήθηκε η Νέα Δημοκρατία τότε σε 28%, κάποιοι τότε χαρακτήρισαν το αποτέλεσμα εκείνο της βραδιάς ήττα. Εγώ είπα εκείνη τη μέρα, δεν το λέω τώρα, όταν τεράστια νίκη της Νέας Δημοκρατίας ότι κρατήθηκε στο 28% τον Ιανουάριο του 2015. Δες τι γίνεται σήμερα, Άρη μου. Σήμερα, όταν λες ότι ο Τσίπρας θα πάρει 25, ξέρεις τι σου λένε, μεγάλη νίκη του Τσίπρα να πάρει 25. Δεν λένε. Το λένε και το λένε. Φυσικά, βέβαια. Δεν μου λες. Γιατί θα ήταν μεγάλη νίκη του Τσίπρα να πάρει 25, 26, 27, 28 και δεν ήταν μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 28, όπως έλεγαν τότε ορισμένοι. Για ένα πολύ βασικό λόγο. Διότι κάποιοι θέλουν μονίμως να βρίσκουν αιτίες για να γκρινιάζουμε. Εγώ δεν θέλω να γκρινιάζουμε τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να μάχω με το ΣΥΡΙΖΑ, Άρη μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Τίποτα άλλο. Τώρα, δύο λόγια. Μανώλης Μπουχλής, ο αριστοτιστής, που κάνει το βίντεο με τον Μακεδονία Ξακουστή, μου λένε να τοποθετηθώ. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Παραβίασε τους κανόνες ασφαλείας των καταδρομέων. Τους παραβίασε. Πρέπει να τιμωρηθεί γι' αυτό. Πρέπει είναι η απάντηση. Γιατί η πειθαρχία στο στράτευμα πρέπει να τηρείται και ένας αλεξιτοτιστής πρέπει να τον γνωρίζει ακόμα περισσότερο. Selfie video. Ναι. Ερώτηση. Είναι αυτός λόγος για να τον ειρωνεύονται και να τον βρίζουν, τον κοροϊδεύουν στα social media? Σαφώς και όχι. Ήταν συγκινητικό αυτό που έκανε ο Μανώλης Μπουχλής. Πολύ συγκινητικό. Εγώ, αν ήμουν ο διοικητής του, θα τον τιμωρούσα και μετά του δίνω εφημομνία. Ναι, τώρα είναι σε διωγμό ή το Μακεδονία ξεχωριστή. Θα το ξεκαθαρίσω. Ναι. Δεν φτάνει μόνο να τον τιμωρήσεις γιατί παραβίασε τους κανόνες ασφαλείας. Πρέπει να τον βγάλεις και μπροστά και να τον κάνεις παράδειγμα γιατί έχει τόσο υψηλό φρόνημα και ένα φτωχό παιδί από πατριωτικό του συνέστημα. Και πάει εθελοντής και πάει δικές δυνάμεις και πάει εξοδιστής. Και εγώ αυτά τα τιμώ, Άρη μου, γιατί σε μια Ελλάδα που οι μισοί βάζουν βίσμα για να μην πάνε στρατό, αυτός πήγε εκεί και έκανε αυτό που έκανε και ξέφυγε. Αλλά έχει καρδιά πατριωτική που πάλεται μέσα του. Ευρωεκλογές. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός και ευρωεκλογές. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός που ξέρεις. Ναι. Αυτό που έγινε χθες, μόνο θλίψη μπορεί να δημιουργεί. Κάνει μια προσπάθεια η ομάδα. Σε δύσκολη χρονιά. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα με νέα παιδιά. Μάχονται, έχουν βγάλει και καλά αποτελέσματα και άσχημα αποτελέσματα. Και σε ένα ντέρμπι που χάναμε, οκ. Okay,
συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο. Πάνε και μπαίνουν μέσα και χαλάνε τον αγώνα και θα τιμωρηθεί πάλι η ομάδα και πάλι πρόστιμα και πάλι μείον βαθμοί κτλ. Πώς θα φτιάξουμε ρε αυτή τη χώρα. Τι φταίει τώρα ο Παναθηναϊκός που 50 ανεγκέφαλοι πέντε καφτασάρια από το εξής, τι φταίει. Το να αποτρέπεις να μπουν αυτοί οι ανεγκέφαλοι μέσα. Μα πώς θα φτιάξουμε ποδόσφαιρο, πώς θα φτιάξουμε ομάδα, πώς θα φτιάξουμε ένα κοινό. Λυπηρό, λέει, θλίβομαι γιατί έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια τον Παναθηναϊκό μέσα από μια οπτική προσωπικά. Για το μικρό πάνω που λέτε Παναθηναϊκό, σύστημα μεγάλο που είναι η Ελλάδα. Λέω γιατί αυτή είναι η νοοτροπία που υπάρχει στην Ελλάδα, παιδιά. Πάμε μόνοι μας και βγάζουμε με τα χεράκια μας τα ματάκια μας. Ευρωεκλογές. Προεκλογές. Θα είναι πολύ κρίσιμες, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και το Τσίπρας θα συντριβεί. Υπάρχει κάποιος έτσι ένας, θα ήθελα μια επιλογή, ένας άνθρωπος που ξέρει την Ευρώπη καλά. Εδώ καταρχάς εσύ, μιλάω για το φίλο του Μανώλη Μαυρομάτη. Το ξέρεις, ο Μανώλη Μαυρομάτης νομίζω, δεν το λέω τώρα, να το ξέρω ακόμα, δεν το λέω τώρα επειδή είναι φίλος σου και φίλος μου είναι δε προς Θεού. Αλλά γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ίσως ότι όλα αυτά τα 3-4 τελευταία χρόνια όλοι εμείς θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Ως μυστικό σύμβουλό μας έχουμε τον Μανώλη. Ο Μανώλη δηλαδή έχει αποδειχθεί ότι και ότι έχει περάσει κάποια χρόνια από το που ήταν ενεργή ευρωβουλευτής, έχει διατηρήσει όλες τις επαφές του εκεί και είναι πάρα πολύ δυνατός. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Τα είπαμε σχεδόν όλα. Κάναμε μια ρητορική στην ελληνική αγωγή το Σαββατοκύριακο. Ίσως τελευταία που θα κάνω. Και δύο. Ναι, αλλά για τη ρητορική δεν με ρώτησες. Και δύο. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.